Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι Παρασκευή 26 Αυγούστου και θέλουμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην έλεξη του δελτίου. Και όπως θα δείτε στην πορεία του δελτίου, και η Δέλτα τηλεόραση είχε προβλήματα σήμερα, αφού ο πύρινος εφιάλτης κόντεψε να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στο σταθμό. Είχαμε βλάβες στην ΔΕΗ, στο ρεύμα, οπότε είναι αυτονόητο ότι αυτή η πύρινη κόλαση που βιώνει η περιοχή μας να έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Σε κατάσταση λοιπόν έκτακτης ανάγκης, σήμερα Παρασκευή παραμένει ο νομός. Με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Τεράστια είναι η οικολογική και όχι μόνο η καταστροφή στο νομό, με περισσότερα από 30.000 στρέμματα να έχουν καταστραφεί όλος καιρός. Ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει την περιοχή στην οποία και επιχειρεί να κατασβέσει τη φωτιά, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Το απόγευμα έφτασε στο νομό βοήθεια από τη Γαλλία και την Ισπανία. Από τον πύρινο εφιάλτη δεν γλίτουσαν ούτε και οι κάτοικοι του οικισμού Κύλας Σφαίρες, οι οποίοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν στις αυλές των σπιτιών τους. Με ό,τι μέσα διέθετε ο καθένας, προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον κίνδυνο να μπει η φωτιά στα σπίτια τους. Η κατάσταση στον ομό χαρακτηρίζεται τραγική, με τους ανέμους να μην βοηθούν καθόλου στο έργο της κατάσβεσης. Συνεχίζει να κατακαίει ό,τι βρεθεί στο περασμά της η πύρινη λέλαπα. Η τρίτη ημέρα των καταστροφικών πυρκαγιών είναι η δυσκολότερη σύμφωνα με τους φορείς. Οι άνεμοι δυνάμωσαν με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, ενώ υπολογίζεται ότι περισσότερα από 30.000 στρέμματα γης έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Μέχρι χτες μιλάγαμε για 30.000 στρέμματα. Σήμερα πλέον δεν έχει γίνει καμία άλλη αποτίμηση και καμία εκτίμηση κατάστασης. Πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω και είναι παραπάνω. Είναι μεγάλη η οικολογική καταστροφή που σημαίνει στην περιοχή μας. Φλόγες έγλυψαν στην κυριολεξία αυλές σπιτιών στον οικισμό Κύλα. Είναι πράγματι πολλά τα μέσα, και τα αέρια και τα επίγεια και το ανθρώπινο δυναμικό, και όλοι πραγματικά είναι πολύ μεγάλη και συντηρητική η προσπάθειά τους. Δεν τους βοηθάει όμως ο καιρός. Η τραγικότητα της όλης υπόθεσης σήμερα το πρωί εδώ που είμαστε σε αυτό το Λοφίσκο είναι ότι είμαστε απλοί θεατές, όχι μόνο εμείς οι αιρετοί, που στο κάτω-κάτω εδώ σε αυτήν την επεμβατική προσπάθεια δεν έχουμε και ιδιαίτερο ουσιαστικό ρόλο, αλλά ακόμα και η πυροσβεστική και ο στρατός και το δασαρχείο. Γιατί ο αέρας έχει φτάσει στα 8 μποφόρ, γιατί οι εστίες έχουν πολλαπλασιαστεί, το μέτωπο έχει αυξηθεί. Στο σημείο 22 υπάρχουν πάρα πολλές εστίες και ένα τεράστιο μέτωπο 2,5 χιλιόμετρων. Εδώ στα Κύλα που βρισκόμαστε υπάρχει ένα ζωπήρος τουλάχιστον σε δύο σημεία στα 500 μέτρα από τον οικισμό. Και βέβαια τα αεροπλάνα δεν πετάνε όλα, γιατί τα περιμένουμε μέχρι και το απόγευμα στις 6 ώρα. Αυτή τη στιγμή πετάνε 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Και βέβαια η δύναμη σε αυτή είναι πολύ ελάχιστη μπροστά στον κίνδυνο ο οποίος εξελίσσεται επί 2,5 μέρες. Στο σημείο βρέθηκαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μαργαρίτης Τζίμας και Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος. Το ενδιαφέρον του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Αντώνη Σαμαρά, εκδηλώνεται με την παρουσία μας, τη δική μου αλλά και τον αναπληρωτή το Μέρχη Άμυνας του κ. Δερμετζόπουλου, εδώ στον τόπο της καταστροφής. Καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον του Εύρου. Θέλω να συγχαρώ θερμά την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων της περιοχής. Κάνω έκκληση στην ελληνική πολιτεία να στείλει όσο μπορεί γρηγορότερα και άλλα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η κατάσταση εδώ είναι τραγική. Καταστρέφονται με γρήγορο ρυθμό λόγω του πνεύματος ανέμου, του ισχυρότατου πνεύματος ανέμου, δασικές εκτάσεις που αποτελούν το φυσικό απόθεμα αυτής της περιοχής. Είμαστε σήμερα εδώ με εντολή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά,
ο τομεάκης άμυνας, ο Μεγαρίτης Δήμας και εγώ. Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στους κατοίκους για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Είμαστε εδώ για επιτόπου, για να δούμε το πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο. Ελπίζουμε ότι ο άνεμος θα κοπάσει και αναγνωρίζουμε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που γίνονται τόσο από την πυροσβεστική, όσο από την περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση, το στρατό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αυτήν την πύρινη λέλαπα που τώρα πια έχει αρχίσει να πλησιάζει και σε κατοικημένες περιοχές. Ευχόμαστε από καρδιάς και ελπίζουμε αυτές οι προσπάθειες να αποδώσουν και να μην έχουμε και ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές. Ήδη η τεράστια ζημιά που έχει υποστεί το φυσικό περιβάλλον είναι ανυπολόγιστη. Πιστεύω ότι σύντομα θα μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση. Αλλιώς οι συνέπειες για τον νομό μας θα είναι τραγικές για άλλη μια φορά.